Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Η ώρα της Ροδόπης». Η εκπομπή προβάλλεται σε συνεργασία με την εφημερίδα «Χρόνος Κομωτινής» και με το «Χρόνος.gr» μέσα από τη φιλόξενη τηλεοπτική συχνότητα της Δέλτα Τηλεόρασης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κάθε Δευτέρα και ώρα 8 το βράδυ το απόγευμα, για 45 λεπτά περίπου, θα ασχολούμαστε κυρίως με ζητήματα του νομού Ροδόπης που κατά καιρούς έχουμε αναδείξει μέσω της εφημερίδας «Χρόνος», αλλά τώρα τα φέρνουμε και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες μέσα από τη Δέλτα. Κάθε εβδομάδα, στο πρώτο μισό της εκπομπής, θα έχουμε κάποιους σημαντικούς καλεσμένους στην εκπομπή μας, που θα μας μιλούν για ζητήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ στο δεύτερο μισό θα προβάλλουμε σημαντικά, ερευνητικά, αποκλειστικά και όχι μόνο ρεπορτάζ, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε, καθώς έχουν υψηλό ενδιαφέρον. Επειδή πάντοτε το ζητούμενο είναι να ακούμε εσάς, τους ανθρώπους της περιοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου προσωπικά στη σελίδα στο Facebook Διονύσης Βοριάς ή μέσα από τα τηλέφωνα και το Facebook της Δέλτα Τηλεόρασης. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από το ιστορικό κέντρο της Κομωτινής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου και πραγματοποιούνται μία σειρά εργασιών ανάδειξης του Βυζαντινού κάστρου, καθώς και του κτηρίου της ιστορικής Τσανακλείου, που άνοιξε τις πόρτες του για το ευρύ κοινό ως βιβλιοθήκη της Κομωτινής. Επίσης, ανοίγουμε ξανά το φάκελο ενός πάρα πολύ σοβαρού ζητήματος. 3 χρόνια πεσμένης γέφυρας Κομψάτου στον Ίασμο. Ακόμη, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απόντινο Χαριτόπουλο και τον Δήμαρχο Ιάσμου Οντέρμου Μίν, ένα χρόνο μετά τις εκλογές, για έναν πρώτο απολογισμό. Να ξεκινήσουμε σε αυτό το σημείο, καθώς με ειδοποιούν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών με τον κύριο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Δύσκολο το καλοκαίρι μέχρι στιγμής στις Άπες και στους γύρω οικισμούς με τις φωτιές, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Νομίζω ότι ήταν δύσκολο το 2020 γενικά, ξεκινώντας με το κορονοϊό, με τους αποκλεισμούς, με τα lockdown και όλα αυτά. Αλλά η κορύφωση ήταν τώρα το καλοκαίρι με τις δύο φωτιές, τη μεγάλη φωτιά στον οικισμό των Φωτίων Σαπών και με την φωτιά στην Ξυλαγανή, την πρόσφατη φωτιά στην Ξυλαγανή, που ευτυχώς δεν είχε τόσο καταστρεπτικές συνέπειες όπως η πρώτη. Και κάνετε και διάφορες εργασίες πλέον στον οικισμό ποντίων πάνω από τις Άπες, προκειμένου να είστε έτοιμοι, γιατί γνωρίζουμε ότι εφόσον υπήρχαν πυρκαγιές το περασμένο διάστημα, έχουν αποψηλωθεί τα δέντρα και ενδέχεται να έχουμε και πλημμύρες, έτσι δεν είναι? Ναι, ο μεγάλος μας φόβος είναι αυτός, γι' αυτό σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με το Δασαρχείο έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και τώρα υλοποιούμε ένα μέρος αυτού του σχεδιασμού. Ήδη ξεκίνησαν κάποιες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικού χαρακτήρα με την διάνοιξη του ρέματος που υπάρχει κάτω από τα καμένα, αλλά νομίζω ότι αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν περισσότερο και με την συγκράτηση από την πλαγιά των καμένων που αυτήν το Δασαρχείο προβλέπεται να την κάνει, αλλά και με την περαιτέρω διάνοιξη του ρέματος και νοτιότερα, αφού ως χύμαρος απορροής βέβαια είναι το ρέμα που περνά από κάτω, αλλά συνδέεται και με άλλους χυμάρους και θα πρέπει να τους αποφράξουμε και αυτούς, να τους διανοίξουμε για να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Περιμένουμε λοιπόν το Δασαρχείο, περιμένουμε και την Περιφέρεια, με την οποία γνωρίζω προσωπικά ότι έχετε συνεργασία σε αυτά τα έργα. Άριστες σχέσεις και πολύ καλή συνεργασία και με τους δύο φορείς αυτούς. Αλλά θέλει να την εντείνουμε λίγο περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα σοβαρό ζήτημα, δεν είναι μια απλή περίπτωση αντιπλημμυρικών, είναι μια καταστροφή, ήταν μια... Ζήτημα ζωής και θανάτου, Δήμαρχε, ευτυχώς... Πρέπει να το επουλώσουμε κάπως. Ευτυχώς δεν είχαμε θανάτους και δεν κινδύνευσαν και οι περιουσίες. Δήμαρχε, ένα χρόνο στο τιμόνι του Δήμου Μαρονίας Σαπών είστε πλέον, ήσασταν παλιότερα γνώριμος στην περιοχή των Σαπών, βέβαια φέτος ξεκινήσατε με διάθεση, σας βρήκε και ο κορονοϊός. Τι έχετε να πείτε σε όσους μας παρακολουθούν, ποια έργα έχετε κάνει
και ποια έργα έχετε στον προγραμματισμό για το Δήμο Μαρονίας Απών την επόμενη τριετία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκείνο που μπορέσαμε να κάνουμε ήταν να συγκρατήσουμε λίγο τη διολίσθηση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος. Και όταν λέω διολίσθηση, εννοώ την διολίσθηση και την οργανωτική, αλλά και την αναπτυξιακή και την στον τομέα των έργων. Αναδιαρθρώσαμε τις υπηρεσίες, όπως ξέρετε δημοπρατήσαμε το δημοτικό κατάστημα, μετακομίσαμε και στα γραφεία της πρώην ΔΟΗ που δίνουν μια πνοή καλύτερης λειτουργίας και του προσωπικού αλλά και μιας καλύτερης συναλλαγής με το κοινό και μιας αποδοτικότερης παρουσίας του δυναμικού του Δήμου στην λειτουργία του. Επίσης προσπαθήσαμε και αναδιατάξαμε τις δυνάμεις μας προς το κέντρο, γιατί μεγάλο θέμα είναι το κέντρο να γνωρίζει τα προβλήματα και τα θέματα που απασχολούν ένα Δήμο με τις ιδιαιτερότητες του δικού μας Δήμου, έτσι, αλλά και τις δυνατότητες. Δηλαδή, επισκεφτήκαμε σχεδόν όλα τα Υπουργεία, με υπουργούς, με υφυπουργούς, με γενικούς γραμματείς, με πρόεδρους οργανισμών, προκειμένου να μπορέσουμε να γνωρίσουν από κοντά την πραγματική διάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή αλλά και το δυνατοτήτο. Και αυτό το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, όπως είπατε, προλίγου ο κοροναϊός μας σταμάτησε. Μετά το Μάρτιο έχουν σταματήσει σχεδόν οι μετακινήσεις τουλάχιστον προς την Αθήνα, αλλά η προσπάθεια μέσω των άλλων μέσων που διαθέτουμε συνεχίζεται. Επίσης, δώσαμε μια πνοή και επαναλειτουργήσαμε θεσμούς και λειτουργίες που δεν υπήρχαν, που είχαν απαξιωθεί. Παράδειγμα, τα σφάγια ήταν κλειστά. Επαναλειτουργήσαν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Δήμαρχε, δύο ερωτήματα εντάχει πέρα από τα σφαγεία. Ξέρω ότι προχωράτε στην αξιοποίηση του τουριστικού περιπτέρου Δεντράκη στις Άπες και θέλετε να αξιοποιήσετε και το τουριστικό στον Ήμερο. Ένα γρήγορο σχόλιο. Είναι οι δυνατότητες που φέραμε μπροστά πάλι το Δήμο με την διεκδίκηση από τον ΤΑΠ. Οχημάτων, μηχανημάτων, η δημοπράτηση έργων, η εξασφάλιση χρημάτων για μελετών από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, η χρηματοδότηση για τις καταστροφές που έχουμε υποστεί. Ήρθε προχθές ένα κονδύλιο από τις καταστροφές του 19. Οι προκάτοχοι μας δεν είχαν ασχοληθεί καν με αυτό. Δηλαδή, ο σκοπός μας ήταν να συγκρατήσουμε και να συγκρατήσουμε την ολή διολίσθηση και να διατάξουμε τις δυνάμεις προς τα εμπρός. Και νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό το πετύχαμε. Δήμαρχε, τελευταίο ερώτημα. Επειδή η Εγνατία παραμένει κλειστή από τη Μέστη έως και την Κομωτινή μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου, όπως με ενημερώνουν αρμοδίως. Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχετε κάνει και εσείς έγγραφο ως Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει παρεμβεί, προκειμένου τουλάχιστον η Εγνατία Οδός να αποκαταστήσει την παλιά Εθνική Οδό Σαπών Κομωτινής, η οποία έχει δεχτεί όλο το φόρτο των βαρέων οχημάτων. Η κατάσταση είναι τραγική. Θα κάνει η Εγνατία αυτό που πρέπει? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε, σε αυτό το θέμα υπάρχει μια διπλή διάσταση. Το ένα είναι ότι δεν πρέπει να γίνει η κυκλοφορία ξανά μέσα από την παλιά, από την Εθνική Οδό Σαπών Κομωτινής. Αυτό νομίζω το κατάλαβαν οι πάντες. Ο δρόμος δεν είναι καλός, το πλάτος του δεν είναι παρκές, το οδόστρωμά του είναι κατεστραμμένο. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να περνάς ένα τόσο όγκο οχημάτων και τόσο μεγάλων οχημάτων από την Εθνική Οδό. Είναι το ένα κομμάτι, νομίζω αυτό το πετύχαμε και με δικές μας παρεμβάσεις, οι επισκέψεις μου στην Εγνατία, αλλά και πρόσφατα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Τσαλικίδης, με τη διοίκηση της Εγνατίας, υποσχεθήκαν ότι η δεύτερη πλευρά των αποκαταστάσεων στην Εγνατία δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα να περνάει όλος ο όγκος από το δικό μας τμήμα, αλλά θα γίνει εκ περιτροπής από το τμήμα το υπόλοιπο που θα λειτουργεί στην Εγνατία. Βάλατε όμως το δεύτερο θέμα πολύ σωστό, που είναι σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για μας. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές. Έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, ειδικά στην περιοχή του Βελκίου, στην περιοχή του Αρσακίου και μέσα στις Άπες είχαμε ένα σπάσιμο του κεντρικού αργού που το αφήνουμε. Θα τα φτιάξουν αυτά, θα τα φτιάξουν, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος. Όλα αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα και οπωσδήποτε. Κατανοητό. Γιατί ούτε η περιφέρεια το αντέχει, ούτε ο Δήμος μπορεί, αλλά και ο κόσμος δεν μπορεί να κινδυνεύει και να ταλαιπωρείται. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ περισσότερο για την ευκαιρία που μας δίνετε. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην δημοσιογραφική σας πορεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Πάντα ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών. Ελπίζουμε η Εγνατία να κάνει αυτά που πρέπει και να αποκαταστήσει το δόστρωμα από Μέστη προς Σάπες και από Σάπες προς Κομοτηνή. Από τις Σάπες τώρα στον Ίασμο, για να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την πτώση μέρους της γέφυρας του Κομψάτου. Ήταν ξημερώματα Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου 2017, όταν η γέφυρα κατέρεε σαν χάρτινη, αφήνοντας πίσω ευτυχώς μόνο συντρίμμια και όχι νεκρούς. Η απουσία νεκρών αποτύχει μάλιστα, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα κομβόι οχημάτων επέστρεφε στα γειτονικά χωριά από δεξίωση γάμου στον Ίασμο, μας επέτρεψε εξ αρχής να ασχοληθούμε με το τεχνικό κομμάτι. Γιατί έπεσε η γέφυρα και πότε θα αποκατασταθεί ή θα φτιαχτεί νέα. Έτσι λοιπόν, ανοίγουμε ένα φάκελο του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος. Η γέφυρα που έπεσε ήταν μάλιστα νεόκτιστη για οδική υποδομή. Πρωτάκουστο, αλλά κατασκευάστηκε μόλις 24 χρόνια πρώτης πτώσης της. Φαίνεται ότι η θέση της γέφυρας επί του στροβιλισμού του ποταμιού Κομψάτου ήταν άστοχη σε συνδυασμό με την έλλειψη κατασκευής ενός χαμηλού φράγματος, χαλινού, κοντά στη γέφυρα που θα συγκρατούσε τη στερεοπαροχή για να διατηρείται η θεμελίωση της γέφυρας πάντα σκεπασμένη. Έτσι, με τα χρόνια, ο πυθμένας του ποταμού κατέβηκε περί των 2 μέτρων, αποκαλύφθηκε η θεμελίωση της γέφυρας, η γέφυρα άρχισε να κουνιέται και με τα χρόνια κατέρευσε. Το μόνο δημόσιο πόρισμα πάντως μέχρι και σήμερα βγήκε από την ερευνητική ομάδα της διανέωσης και γράφει ότι μετά από επιτόπια επίσκεψη των αρμόδιων υπηρεσιών, η αστοχία της οφείλεται μάλλον στη συμπεριφορά του τεχνικού έναντι των υδραυλικών φαινομένων. Την ίδια ώρα, από τα τέλη του 2017, υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποκαλύψαμε μέσα από την εφημερίδα Χρόνος Κομοτηνής και επεσήμαναν την ανάγκη απομάκρυνσης των συντριμμιών, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για την παρακείμενη γέφυρα του ΟΣΕ. Στις 23 Ενδεκάτου 2017 κοινοποιήθηκε στους αρμοδίους της περιφέρειας έγγραφο του ΟΣΕ, σύμφωνα με το οποίο η παραμονή του εν λόγω τμήματος εντός της Κήτης εγκυμονούσε κινδύνους για την κατάντηση σιδηροδρομική γέφυρα, καθώς ήταν πιθανή η παράσυρση και η πρόσκρουση του τμήματος αυτού με τη σιδηροδρομική γέφυρα λόγω μεγάλης πλημμυρικής ροής του χυμάρου. 1,5 χρόνο αργότερα, παρά το έγγραφο ΣΟΣ, δεν είχε γίνει καμία ενέργεια απομάκρυνση των συντριμμιών. Γι' αυτό στις 29 Τρίτου του 19, η εισαγγελέας πρωτοδικών Ροδόπης, όπως αποκαλύψαμε, απέστειλε έγγραφο στους αρμοδίους, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την αποφυγή της αντιμετώπισης του περιγραφέντος κινδύνου, που καταγράφηκε από το 2017 στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Ελένης Αμαξοπούλου, στην οποία επισημανόταν ως πολύ σοβαρός ο κίνδυνος παράσυρσης του κατεστραμμένου τμήματος και η επακόλουθη πρόσκρουσή του στη σιδηροδρομική γέφυρα. Το πεσμένο τμήμα της γέφυρας απομακρύνθηκε τελικά στα τέλη του Νοεμβρίου 2019, δηλαδή 2 χρόνια μετά την πτώση. 3 χρόνια μετά την πτώση, σήμερα, και μετά από πολλά παρατράγουδα, γραφειοκρατία και πολλές πολιτικές κόντρες, ακόμα δεν έχει δημοπρατηθεί το έργο κατασκευής νέας γέφυρας. Να σας ενημερώσουμε ότι πέρυσι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε την κατεδάφιση της κατεστραμμένης γέφυρας και την κατασκευή νέας από την αρχή. Ενώ η τελευταία δήλωση περί χρονοδιαγράμματος που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος έλεγε ότι μέχρι τα τέλη του 2020 θα δημοπρατηθεί το έργο κατασκευής νέας γέφυρας. Αναμένουμε να δούμε το τι μέλη γενέστε για αυτή την τόσο σημαντική υποδομή της Θράκης, μία από τις 3 μόλις μεγάλες γέφυρες που εν πολλής ενώνουν την Ξάνθη με την Κομοτηνή. Στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτή πάντοτε. Το ζήτημα αφορά συνολικά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι τόσο το Δήμο Ιάσμου, δηλαδή όχι τόσο τη Δημοτική Αρχή, αλλά την Περιφερειακή Διοίκηση. Ωστόσο, έχει υπάρξει μία πίεση προς αυτή την κατεύθυνση από τη Δημοτική Αρχή. Αν δεν απατώμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Δήμαρχο Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν. Κύριε Μουμίν, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Μωρία. Να ξεκινήσουμε από ένα ζήτημα που, όπως είπα και στον πρόλογό μου, δεν αφορά το Δήμο Κομοτηνής, το Δήμο Ιάσμου, με συγχωρείτε, κατασκευαστικά. Ωστόσο, γνωρίζω ότι ασκείται συνεχώς πιέσεις. Τι θα γίνει με τη γέφυρα Κομψάτου, κύριε Μουμίν, πότε θα τη δούμε να φτιάχνετε? Κατασκευαστικά και από άποψη αρμοδιότητας μπορεί να μην μας αφορά, αλλά ουσιαστικά αφορά και τη Δημοτική Αρχή και τους δημότες του Δήμου Ιάσμου. Η πάγια θέση μας για την άμεση αποκατάσταση της γέφυρας, όπως αυτή διαχρονικά έχει εκφραστεί, παραμένει. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση, με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την περιφέρεια. Εγώ ότι από την τελευταία ενημέρωση που είχα από τη συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, νομίζω ότι προχωρούν οι διαδικασίες. Απλά και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συνάντηση και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης αποκλειστικά για αυτό το ζήτημα. Πολύ σημαντική πληροφορία που μας δίνετε. Να περάσουμε λίγο στον, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για τη γέφυρα, να περάσουμε στον απολογισμό σας. Κάνατε μια κεντρική εκδήλωση στον οικισμό ασωμάτων,
όπου εγκαινιάσατε την επαναλειτουργία της κοινότητας ασωμάτων και αναφέρατε τα 5 έργα που κάνατε, τα 5 πιο σημαντικά όπως τα χαρακτηρίσατε, τον πρώτο χρόνο στη διοίκηση του Δήμου Ιάσμου και τα 5 που είναι προς υλοποίηση. Ναι κύριε Βορή, ακούστε, οι 365 μέρες για μας ήταν γεμάτες. Νομίζω από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τη διοίκηση των πραγμάτων του Δήμου Ιάσμου, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς μας προς τα έξω, τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, δείχνει ότι ο Δήμος Ιάσμου βαδίζει σε έναν διαφορετικό δρόμο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να σας ενημερώσω βεβαίως, είναι γνωστό ότι είμαστε η μοναδική δημοτική αρχή που έκανε δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων σε μια ανοιχτή σοβαρή εκδήλωση. Θεωρώ ότι τα εγγένεια για την κοινότητα σωμάτων και η επαναλειτουργία αυτής της αποκεντρωμένης δομής ήταν πάρα πολύ σημαντική. Έγιναν πάρα πολλές τεχνικές παρεμβάσεις σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της ίδρευσης και της άρδευσης. Θεωρώ μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία τη δομή σύντησης που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το κοινωνικό φροντιστήριο σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πολλές άλλες καθημερινές και μη δράσεις όσον αφορά το Δημοϊάνο. Μια ανωτελεία, Δήμαρχε, μια ανωτελεία. Δέχομαι πολλά παράπονα για φουσκωμένους λογαριασμούς στην ίδρυυση στο Δημοϊάσμου. Ισχύει κάτι τέτοιο και αν ναι, γιατί συμβαίνει? Όχι, δεν ισχύει. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στον απολογισμό των πεπραγμένων σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ένα κομμάτι το οποίο μας πονούσε, υπό ποιαν έννοια, ενώ η Δημοτική Ενότητα Ιάσμου και η Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων πλήρωναν κανονικούς λογαριασμούς με πραγματικές μετρήσεις. Mm-hmm. Η επιβολή τελών ίδρυυσης όσον αφορά την Δημοτική Ενότητα Σώστου ήταν αποσπασματική. Και γινόντουσαν επιβολές με μεγάλες αδικίες έναντι στους δημότες αυτής της περιοχής και είχαν να γίνουν μετρήσεις από το 2016. Είχαμε μια, κατά την άποψή μου, αυτοδιοικητικά εγκληματική συμπεριφορά από την προηγούμενη διοίκηση εδώ. Προσπαθούμε αυτό να το διορθώσουμε μόλις θα έχουμε αυτά και συνολικά αποτελέσματα, μόλις μπορώ να μου επιτραπεί η έκφραση, στρώσουμε και οργανώσουμε καλύτερα τον τομέα της ίδρυυσης με σοβαρότητα, θα κάνουμε και μια συνέντευξη τύπου επ' αυτού. Να σας πω μόνο όμως, όσον αφορά αυτά τα παράπονα, ο κάθε δημότης μπορεί να απευθυνθεί νόμιμα στην Οικονομική Επιτροπή αν θεωρεί ότι αδικήθηκε. Και εμένα με προβλημάτισαν αυτά, αλλά από ό,τι αντιλήφθηκε και από τις έρευνες που έκανα, μόνο το 5% των εκδοθέντων λογαριασμών στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Σώστου υπερβαίνουν το ποσό των 200 ευρώ. Άρα είναι ένα μέγεθος, νομίζω ότι δεν είναι τόσο σοβαρό και δεν αφορά και κάποιο λάθος της διοίκησης, αλλά και δεν είναι ευρύ το φαινόμενο, δεν αφορά όλους τους δημότες μας. Δήμαρχε, προεκλογικά εξαγγείλατε αρκετά πράγματα, μερικά εκ των οποίων τα έχετε βάλει σε τροχιά υλοποίησης. Κάποια ωστόσο είναι πιο μεγαλόπνοα και αναρωτιέμαι αν τελικά θα γίνουν ποτέ. Εξαγγείλατε ότι θα γίνουν ένα νέο εμπορικό κέντρο, για παράδειγμα, στον Ιάσμο και στους ασωμάτους. Αυτό έγκυται και στην επιχειρηματική πρωτοβουλία, βέβαια, θα μου απαντήσετε, που εν καιρό κορονοϊού δύσκολα επενδύει. Πώς βλέπουμε τα μεγαλόπνα σχέδια, θα γίνει κάτι? Να σας πω, εμείς υλοποιήσαμε τα 22 από τα 61 εξαγγελθέντα σημεία του προγράμματός μας. Είχαμε ένα ποσοστό υλοποίησης 36% για τον πρώτο χρόνο. Θα έπρεπε να είμαστε περίπου στο 25% και αυτό δείχνει ότι είμαστε σε πολύ καλό και σωστό δρόμο. Ήδη τρέχουμε το πρόγραμμά μας. Σε σχέση με τον πρώτο χρόνο έχω πάει και παραπέρα. Από την άλλη όμως, πέρα από τα σημεία του προγράμματός μας, έχουμε υλοποιήσει και 4-5 σημεία τα οποία δεν ήταν καθόλου μέσα στο πρόγραμμά μας. Εντάχει πείτε τα μας, Δημάρχε. Και τα οποία προέκυψαν μέσα στο χρόνο, μέσα στην πορεία της διοίκησής μας. Mm-hmm. Ας πούμε το κοινωνικό φροντιστήριο δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας. Ωραία. Ας πούμε η δομή σύντησης δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας. Και τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, μεγάλα έργα, κοινωνικά έργα. Είναι και 2-3 άλλα σημεία τα οποία δεν συμπεριλαμβανόντουσαν
η επαναλειτουργία των ασωμάτων δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας. Παρ' όλα αυτά λειτουργήσαμε. Και έχουμε υλοποιήσει 22 σημεία, συνεχίζουμε πολύ δυναμικά χωρίς να κόψουμε ρυθμούς. Από την άλλη όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κορονοϊός μας φέρνει, μας δυσκολεύει την καθημερινότητα, μας δυσκολεύει και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Εγώ δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι, αλλά θα σας παραπέμψω στο ότι στη δημοτική μου θητεία όλοι αμφισβητούσαν τον ερχομό των τζάμπο στην περιοχή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Όλοι αυτό το διάστημα, αυτό το καιρό αμφισβητούσαν το γεγονός ότι μπορεί να αποκτήσει ασθενοφόρο το κέντρο υγείας Ιάσμο. Όλα αυτά όμως με επιμονή, με συστηματική δουλειά, σε βάθος χρόνου υλοποιήθηκαν και έγιναν πραγματικότητα. Άρα και εγώ είμαι αισιόδοξος και για τα αναπτυξιακά έργα και για τα εμπορικά κέντρα ακόμη. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, Δημαρχέ. Από τις συζητήσεις που κάνουμε με τους συνεργάτες μας, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι ίσως του προγράμματός μας αυτό το κομμάτι, σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία. Κατανοητό. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Κύριε Μουμένη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να σας ενημερώσω ότι ήδη ο Δήμος Ιάσμου, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω, ναι. Απλά ολοκληρώστε με αυτό. Ναι. Με ρύμνησε για την διανομή των μασκών. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες καθαριότητας και απολύμανση σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωραία. Σήμερα παραλάβαμε από το Υπουργείο τις μάσκες που απέστειλε η ΚΕΔΕ και τα παγουρίνια και αυτά θα μοιραστούν. Και είναι όλα πανέτοιμα στα σχολεία μας για να λειτουργήσουν με ασφάλεια, με σοβαρότητα, με καθαριότητα και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών μας στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μια διευκρίνηση σε όσους μας παρακολουθείτε. Επειδή η εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη, η δήλωση του Δημάρχου αναφορικά με την ετοιμότητα των σχολικών μονάδων προκύπτει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεπώς, τα σχολεία ξεκινούν κανονικά. Όπως μας είπε ο Δήμαρχος Ιάσμου, από το Σαββατοκύριακο υπήρχε η ετοιμότητα για να μην υπάρξουν παρερμηνίες. Μετά από το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σε μερικά δευτερόλεπτα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ αναφορικά με το τι γίνεται στην Κομωτινή, όπου ένα πλέγμα εργασιών συμβαίνει ταυτόχρονα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, προκειμένου να αλλάξει μορφή για να αποκτήσει και η Κομωτινή μια διαφορετική ταυτότητα από την παραμελημένη που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Εκτός αυτού, αναμένουμε να δούμε και ένα ρεπορτάζ για την Εγνατία Οδό. Προπομπός του ρεπορτάζ ήταν και η δήλωση του κυρίου Χαριτόπουλου πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή μας. Και τα δύο θα τα δούμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή «Η ώρα της Ροδόπης», η οποία προβάλλεται κάθε Δευτέρα και ώρα 8 το βράδυ μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα της Δέλτα Τηλεόρασης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με την εφημερίδα «Χρόνος Κομωτινής» και το «Χρόνος.gr». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απόντινο Χαριτόπουλο και τον Δήμαρχο Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν, προκειμένου να πάρουμε μια γεύση για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει στους δύο αυτούς επαρχιακούς δήμους της Ροδόπης στο πρώτο έτος διοίκησής τους
υπό νέους δημάρχους. Επίσης, ανοίξαμε ξανά το φάκελο της πεσμένης γέφυρας Κομψάτου, 3 χρόνια μετά την πτώση της, για να συμπεράνουμε ότι σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει, παρά μόνο έχουμε απομακρύνει τα συντρίμμια. Από τις Άπες στον Ίασμο, τώρα θα περάσουμε στην Κομωτινή σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, διότι η Κομωτινή προσπαθεί να αναδείξει το Βυζαντινό κάστρο, μέρος του οποίου κατέστρεψε το 1950. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται μία σειρά από εργασίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης και το Δήμο Κομωτινής με τη βοήθεια και της περιφέρειας, με τελικό στόχο την ανάδειξη του Βυζαντινού κάστρου της πόλης, που βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κομωτινής. Αξίζει να παρακολουθήσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ακολουθεί και έχει να κάνει όχι μόνο με τις εργασίες που συντελούνται στο ιστορικό κέντρο Κομωτινής, την κατεδάφιση ενός κτίσματος της Μητρόπολης, αλλά και μπαίνουμε μέσα στην ιστορική Τσανάκλειο, όπου δίνουμε εικόνες και καταγράφουμε το άνοιγμά της, την επαναλειτουργία της ως Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένα σύνθετο έργο που περιλαμβάνει αναστηλώσεις και ανασκαφικές έρευνες εξελίσσεται αυτή την περίοδο στο Βυζαντινό τείχος της Κομωτινής. Πρόκειται για το έργο Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού κάστρου Κομωτινής, που ξεκίνησε το 2017 ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020. Επί των τελευταίων εξελίξεων, κατεδαφίστηκε για χάρη ανάδειξης του κάστρου ένα μικρό κτίσμα που ανήκει στη Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, το κτίσμα στο οποίο στεγαζόταν η Ενοριακή Βιβλιοθήκη και χρονολογούταν περί του 1910 με 1920. Το κτίσμα κατεδαφίστηκε για να αναδειχθεί η δυτική πλευρά του ορθογώνιου πύργου P4. Είναι ο τέταρτος πύργος του κάστρου και ο καλύτερα σωζόμενος σε ύψος. Πλέον, τα νέα δεδομένα επιτρέπουν την πρόοδο των ανασκαφικών ερευνών που έχουν ήδη βρει περί των 15 μέτρων από το τείχος της πόλης και αναμένεται να συνεχιστούν στο νέο αυτό σημείο έως τη θεμελίωση του πύργου. Πιο αναλυτικά εξηγεί ο αρχιτέκτονας του έργου Γιώργος Εφρεμίδης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη νότια εξωτερική πλευρά του κάστρου, δίπλα στην Παναγία την Εκκλησία. Από ό,τι βλέπετε, κάνουμε ανασκαφική διερεύνηση και έχουμε βρει γύρω στα 15 μέτρα από το τείχος της πόλης. Εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πατάμε και σε πύργο, ο οποίος θα σηματοδοτηθεί με άλλο χρώμα κυβόλιθο και θα τον βλέπουμε. Και απλά στοχεύουμε στο ότι σε 2 χρόνια μετά από συγκοινωνιακή μελέτη που θα κάνει ο Δήμος Κομωτινής, θα πεζοδρομηθεί η οδός και εκεί θα μπορέσουμε επιτέλους να αναδείξουμε και τον πύργο τον θαμμένο μέσα στον δρόμο. Τώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεστε εδώ με αφορμή την κατεδάφιση της Ενοριακής Βιβλιοθήκης της Μητρόπολης, Μαρονίας και Κομωτινής. Το κτίριο μικρό που βρίσκεται πίσω είναι ένα κτίριο μάλλον γύρω στο 1950 με 60. Κατεδαφίσαμε ήδη τον τοίχο της δεκαετίας του 50-60 που ήταν τούβλινος και τώρα βλέπετε μάλλον ένα προγενέστερο κτίριο, ίσως του 1910-20, με τους σοβάδες εδώ πέρα και οι οποίοι θα φύγουν για να αναδειχθεί η δυτική πλευρά του ορθογώνιου πύργου P4, έτσι που τον αναφέρουμε στην Εφορία Αρχαιοτήτων. Είναι ο τέταρτος πύργος του κάστρου και ο καλύτερα σωζόμενος σε ύψος. Είναι δηλαδή λίγο πριν της επάλξης. Οπότε μετά την κατεδάφιση αυτού του κτηρίου θα γίνει ανασκαφική διερεύνηση, θα φτάσουμε στη θεμελίωση του πύργου. Από ό,τι βλέπετε, μπορείτε να το τραβήξετε με την κάμερα, έχουμε βρει ήδη ένα στρώμα καταστροφής και μάλλον κατόφλι από είσοδο πηλίδας, γιατί να ξέρετε, εκεί πέρα βρίσκεται μία πηλίδα του κάστρου, όχι η κύρια πύλη του. Οπότε θα γίνει και ανασκαφική διερεύνηση κάτω για να ολοκληρωθεί η ανασκαφή και να δούμε πώς θα περάσουμε σε ανάδειξη μεταξύ Παναγίας Εκκλησίας, διαμόρφωσης δηλαδή περιβάλλοντος χώρου και η διαμόρφωση που θα κάνει η ίδια η Εφορία Αρχαιοτήτων. Για να το καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν, μετά από το μικρό κτίριο Ενοριακή Έκθεση Βιβλίου θα ακολουθήσει το δίπλα κτίριο που είναι... Ωραία, εκείνο το κτίριο προκειμένου να γίνει η διάνοιξη του πεζόδρομου μετά το έργο που βλέπουμε τώρα στις οδούς, θα γίνει η διάνοιξη πεζόδρομου στην νότια, εξωτερική και ανατολική πλευρά και προκειμένου να γίνει η διάνοιξη αυτή, είναι ο Δήμος Κομωτινής να κατεδαφίσει το δικής του ιδιοκτησία στο διόρροφο κτίριο που βλέπουμε. Όλα αυτά πότε θα τα ολοκληρωθούν? Νομίζω μέχρι το τέλος του έτους.
Μάλιστα. Αλλά θα το σιγουρέψετε από τον ίδιο, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ξέρω ότι έχουν προχωρήσει διαδικασίες για το έργο της πεζοδρόμησης, οπότε θα δρομολογηθεί σίγουρα και η κατεδάφιση του κτηρίου αυτού. Ενδιαφέρον και αυτό που μας είπατε για τον πύργο, γιατί έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά για τον πύργο. Ναι. Έχει καταδαφιστεί το 1950, ξαναεμφανίστηκε, το ξανακλείσαμε. Το 1950 κατεδαφίστηκαν δύο μεγάλα τμήματα του κάστρου, στη νότια και βόρεια πλευρά. Το 1970 επί Χούντας έγιναν πάρα πολλά έργα στην πόλη και παντού, γενικά το γνωρίζετε αυτό. Έγινε η διαμόρφωση, η πλακόστρωση στην Παναγία την Εκκλησία και ο κυβοστρωμένος τότε δρόμος έγινε άσφαλτος το 70. Οπότε ήταν η αφορμή να γίνει ανασκαφική διερεύνηση και να βρεθεί τότε ο πύργος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο πύργος βρέθηκε, έγινε αποτύπωσή του και ξανακλείστηκε, περάσανε δίκτυα. Δηλαδή είναι μισοκατεστραμμένη του μία πλευρά. Τώρα ήρθε η εποχή, προς το παρόν δεν μπορεί να αναδειχθεί ο ίδιος, απλά θα γίνει, σας λέω, αποτύπωμά του πάνω στο δρόμο, γιατί ακόμα η οδός δεν υπάρχει οριμότητα να πεζοδρομηθεί. Σε 2 χρόνια έχουμε συνεννοηθεί με το Δήμο Κομωτινής, θα μπορέσουμε να πεζοδρομήσουμε την οδό για να δούμε πού θα διοχετευτούν τα οχήματα και εκεί θα περάσουμε, θα ξυλωθεί το μπετό και θα αναδειχθεί ο πύργος. Έτος αναφοράς για το Βυζαντινό κάστρο της Κομωτινής πάντως έμελε να είναι το 1950. Τότε η Κομωτινή αποφάσισε ότι ένα ιστορικό μνημείο είναι υποδεέστερο σε σύγκριση με έναν αστικό δρόμο. Έτσι λοιπόν κατεδαφίστηκαν τμήματα του κάστρου προκειμένου να διαμορφωθεί δρόμος. Με τα χρόνια διαμορφώθηκε η σημερινή οδό Σοφούλη, η οποία εν πωλής διέρχεται εντός του Βυζαντινού φρουρίου Κομωτινής, κόβοντάς το στη μέση. Το 1970, τότε με αφορμή της ασφαλτόστρωσης της οδού Σοφούλη, ήρθε ξανά για λίγο στο φως ο θαμμένος ορθογώνιος πύργος που μέχρι και σήμερα βρίσκεται κάτω από την άσφαλτο, περίπου μεταξύ του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας και της Λέσχης Κομωτινέων. Το 1970 η απόφαση ήταν ήδη ηλυμένη. Οι σύγχρονες ανάγκες της πόλης επέβαλαν τη δημιουργία ενός αστικού δρόμου, 2 ρευμάτων και πλήρους κυκλοφορίας. 50 χρόνια αργότερα, φτάνοντας στο σήμερα, τα θεμέλια του τείχους ήρθαν ξανά στην επιφάνεια και μαζί τους ήρθε στην επιφάνεια η διαχρονική συζήτηση για το τι κάνει η Κομωτινή προκειμένου να αναδείξει ό,τι έχει μείνει από το κάστρο της. Η φετινή επανεμφάνιση του θαμμένου τμήματος έγινε λόγω των εργασιών ανάπλασης της οδού Σοφούλη στο πλαίσιο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου Κομωτινής. Η επανεμφάνιση σχολιάστηκε ως ανακάλυψη από τους δήθεν γνωρίζοντες, αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί. Προ 70 ετών, η Κομωτινή επέλεξε να καταστρέψει μέρος του πολιτισμού της. Το έργο ανάδειξης του φρουρίου που υλοποιεί η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης δεν είναι το έργο που υλοποιεί ο Δήμος Κομωτινής, επίσης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και αφορά στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει ανάπλαση των οδών Γρηγορά και Σοκράτους που ολοκληρώθηκαν και της οδού Σοφούλη που μήνες τώρα το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και καθυστέρησε το διάστημα του lockdown του κορονοϊού. Η δεύτερη φάση του έργου που αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες περιλαμβάνει τη δημιουργία περιπατητικής διαδρομής που θα ξεκινάει πίσω από τη Λέσχη Κομωτινέων και θα καταλήγει σχεδόν στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Τα κατατόπους έργα σε Τσανάκλειο όπου σχεδόν ολοκληρώθηκε, Μητροπολιτικό Ναό όπου τελούνται εργασίες, Μητροπολιτικό Μέγαρο όπου τελούνται εργασίες, Κτίριο Βυζαντινής Μουσικής όπου αναμένεται να τελεστούν εργασίες και Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιμαρέτ που τελούνται επίσης εργασίες, αλλά και οι διεκδικούμενες παρεμβάσεις όπως εντός του Βυζαντινού Κάστρου συμπληρώνουν το puzzle ανάδειξης του ιστορικού κέντρου. Ως δώρο στην πόλη και έμπρακτη προσφορά της Μητρόπολης για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου, χαρακτήρισε την απόφαση της Μητρόπολης να προσφέρει προς κατεδάφιση το κτίριο της Ενοριακής Βιβλιοθήκης ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελήμων, μιλώντας στη συχνότητα του Ράδιο Χρόνο 87,5 FM. Ο Μητροπολίτης μοιράστηκε την ιστορία της απόφασης, σύμφωνα με την οποία είδα πως το κτίριο ήταν μια παραφωνία και έκλεινε την είσοδο από τον πυργίσκο. Είδα ότι υπάρχει η πλάκα της εισόδου της πόλης, πρόσθεσε, και μπροστά σε αυτό το θέαμα η απόφαση ήταν εύκολη. Εν τω μεταξύ, επικουρικά των εργασιών στο Βυζαντινό κάστρο, έχει τεθεί ένα ακόμα σχέδιο, το να μπει δηλαδή ένα τέλος στο πάρκινγκ αυτοκινήτων μέσα στο κάστρο. Αυτό είναι μια άναρχη στάθμευση αυτοκινήτων, δεν είναι επίσημο πάρκινγκ. Η μεγαλύτερη έκθεση ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ανήκει στο Δήμο Κομωτινής. Αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί εντός Σεπτεμβρίου μελέτη που υλοποίησε η ίδια η Εφορία Αρχαιοτήτων, μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου που θα κατέβει κάτω στο Υπουργείο Πολιτισμού για έγκριση. Και αφού εγκριθεί και περάσει και από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, μετά θα είναι ένα έργο που θα αναλάβει ο Δήμος Κομωτινής μέσω ΕΣΠΑ. Ελπίζω στο τωρινό ΕΣΠΑ και όχι στο επόμενο, με την έννοια να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Μιλάμε για, θα δημιουργηθεί ένα υπαίθριο αμφιθέατρο, ένα μεγάλο θεματικό παιδικό πάρκο, με συστήματα παιδικής χαράς που θα προσομοιάζουν
σε οχυρώσεις και κάστρα. Μία πλατεία με νερό, με υπαίθρια καθιστικά και πέργολες και ένας πεζόδρομος κατά μήκος των σπιτιών και του Μητροπολιτικού Μεγάρου. Και πολλά δέντρα, θα φυτευτούν πάρα πολλά δέντρα. Τελευταίο ερώτημα. Έχουμε βρει τίποτα στις ανασκαφικές έρευνες εδώ πέρα που αξίζει αναφορά, δηλαδή κάτι το οποίο είναι ένα εύρημα αξιόλογο? Κοίταξε. Αξιόλογο εύρημα ήταν το μεταβυζαντινό νεκροταφείο που έχει βρεθεί στην Παναγία την Εκκλησία, να ξέρετε, στην νότια εσωτερική πλευρά. Το οποίο το σταματήσαμε το νεκροταφείο γιατί ξεκίνησε η εργολαβία της Παναγίας και θα συνεννοηθούμε για να το συνεχίσουμε. Βρέθηκαν 28 ταφές με μια κεραμική πλάκα που αναφέρει πάνω την ημερομηνία 1771. Είναι δηλαδή, ενώ η εκκλησία είναι του 1800, ήδη έχουμε κάποιους τάφους προγενέστερους της εκκλησίας της Παναγίας. Είναι με τα βυζαντινή τάφη. Σίγουρα κάτω από αυτές τις ταφές υπάρχουν προγενέστερες, δηλαδή μέσω βυζαντινές ταφές, και είναι ταφές οι οποίες έχουν να κάνουν με την παλιότερη μεσοβυζαντινή εκκλησία που είναι στα θεμέλια της Τωρινής. Οι εργασίες στο βυζαντινό κάστρο Κομωτινής έρχονται να δέσουν και με ένα έργο που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και αποδίδεται σε κομωτινέους και επισκέπτες, το ιστορικό κτίριο της Τσανακλείου. Μετά από χίλια κύματα, το ιστορικό αυτό κτίριο άνοιξε τις πόρτες του στο αναγνωστικό κοινό της πόλης, καθώς εντός του λειτουργεί πλέον η Δημοτική Δανειστική Βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει περί των 30.000 τίτλων βιβλίων. Στο ιστόγειο της Τσανακλείου θα βρει κανείς τη λογοτεχνία ενηλίκων και το παιδικό τμήμα, ενώ στο δεύτερο όροφο τα ιστορικά και επιστημονικά βιβλία. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλει ο κορονοϊός, με βασικά την είσοδο μόνο με μάσκα, τη χρήση αντισηπτικού στην είσοδο και την τοποθέτηση γαντιών εάν κανείς ακουμπήσει τα βιβλία. Άξιο αναφοράς είναι πως όλοι οι τίτλοι υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι και στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, στην οποία μπορεί να περιηγηθεί κανείς μέσω του κομωτινή.gr, ενώ οι αναγνώστες μπορούν να κάνουν τηλεφωνική κράτηση για ανανέωση ή νέα κράτηση βιβλίου. Δίπλα μου έχω την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης, την κυρία Καρανίκα, να μας δώσει λίγες πληροφορίες για το καθεστώς που θα λειτουργήσει η βιβλιοθήκη και στις συνθήκες του κορονοϊού πλέον. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καταρχάς, να υποδεχτούμε το κοινό μας, να τους καλωσορίσουμε όλους, τους περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, έχουμε κάνει ένα πρωτόκολλο εδώ. Μπορείτε να βρείτε αντισηπτικά σε όλο το κτίριο και στην είσοδο. Μπαίνετε υποχρεωτικά με μάσκα. Όλο το κοινό μπαίνει υποχρεωτικά με μάσκα. Αν θέλει να περιηγηθεί στις συλλογές μας, φοράει γάντια. Όλο το υλικό που επιστρέφεται παραμένει σε καραντίνα για 3 ημέρες και μετά τακτοποιείται στα ράφια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την υγεία, τέλος πάντων, θεωρούμε. Είναι με βάση τις συστάσεις και των ελληνικών βιβλιοθήκων και φυσικά του Υπουργείου. Πόσα βιβλία τώρα έχουμε εδώ μέσα στη βιβλιοθήκη? Είναι η ίδια η συλλογή ακριβώς που γνώριζαν οι κάτοικοι και στην πλατεία της Χιέν? Έχει αλλάξει κάτι? Ποια είναι η διαρρύθμιση εδώ πέρα? Περίπου 30.000 τίτλους βιβλίων έχουμε εδώ πέρα. Κάτω στο ισόγειο έχουμε επιλέξει να έχουμε τη λογοτεχνία των ενηλίκων και το παιδικό τμήμα. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται η ιστορία και κάποιες άλλες επιστήμες. Πολύ ωραία. Να πληροφορήσουμε αυτή τη στιγμή τους όσους μας παρακολουθούν ότι λειτουργεί κανονικά. Θέλετε να μας δώσετε λίγο το ωράριο και κάποιες άλλες πληροφορίες πέραν του κορονοϊού? Δηλαδή, πώς είναι η διαδικασία να δανειστεί κάποιος ένα βιβλίο? Έρχεται απλώς εδώ πέρα και τον εξυπηρετείτε? Τι γίνεται ακριβώς? Το ωράριό μας είναι καθημερινά, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 μέχρι 8, εκτός από Τετάρτη. Μπορεί να περιηγηθεί στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο. Υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα και μέσα από το site του Δήμου Κομωτινής και μέσα από το Facebook. Έχουμε επικαιροποιήσει όλες τις πληροφορίες μας και στην Google και τα πάντα. Τα τηλέφωνά μας είναι όλα επικαιροποιημένα, μπορεί να μας βρει πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης εφόσον βρει κάποιος το αντίτυπο που θέλει να δανειστεί. Υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής ανανέωσης των βιβλίων που έχει ήδη δανειστεί. 3 αντίτυπα δανειζόμαστε για 15 μέρες, ανανέωση άλλες 15 και η κράτηση είναι για 2 αντίτυπα για 24 ώρες. Οι υπηρεσίες, να θυμίσουμε, είναι δωρεάν. Είναι μια δανειστική δημοτική βιβλιοθήκη. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να έρθει εδώ πέρα να δει και να δανειστεί δωρεάν τα βιβλία. Τώρα τι βλέπετε, επειδή είναι η πρώτη μέρα που βρίσκεστε στον καινούριο χώρο, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, ξέρει ότι έχει μετεγκατασταθεί η βιβλιοθήκη εδώ πέρα? Και τι σημαίνει και γενικά για μια βιβλιοθήκη να βρίσκεται σε ένα τόσο ιστορικό χώρο και πιο πολύ στο κέντρο της πόλης? Θεωρούμε ότι ο κόσμος αρκετά το έχει πληροφορηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Το περίμενε κιόλας, οπότε περίμενε και την είδηση κατά κάποιον τρόπο. Υπάρχει κινητικότητα αρκετά μεγάλη από το πρωί. Εντάξει, το κτίριο δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Μιλάει από μόνο του. Το φωταγωγήσαμε νομίζω και χθες. Πρέπει να το είδε πολλοί κόσμος.
Είναι ένα ιστορικό κτίριο. Δυστυχώς δεν μπορεί να παραμείνει το κοινό μας για πολύ μέσα στο κτίριο λόγω των υγειονομικών συνθήκων. Δεν λειτουργούν τα αναγνωστήρια. Αλλά έστω και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, εμείς περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να περιηγηθεί, να διαλέξει αυτά που θέλει και να εξυπηρετηθεί. Η ιστορική Τσανάκλειος μπορεί να άνοιξε τις πόρτες της, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει πάρει την τελική της μορφή εσωτερικά. Αναμένουμε ακόμα τη διαρρύθμιση των αναγνωστηρίων, τα οποία θα ανοίξουν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες με τον κορονοϊό, τη διαμόρφωση του χώρου εκδηλώσεων, τη μεταφορά εντός του κτηρίου του Μουσείου Καραθεοδωρή, τον εξοραϊσμό του εξωτερικού χώρου και του υπαίθριου θεάτρου. Για την ιστορία, καταγράφουμε τα εξής. Η Τσανάκλειο Σχολή, η Ελληνική Αστική Σχολή Νέστορας Τσανακλή, υπήρξε εκπαιδευτήριο και ανοικοδομήθηκε το διάστημα 1906-1907 με δαπάνες τόπο Δήμου στην Αίγυπτο Κομωτινέου Νέστορα Τσανακλή. Το κτίριο εγκαινιάστηκε ως Αστική Σχολή Αρένων το 1908. Το διάστημα 1922-1954 στεγαζόταν στο κτίριο η Γενική Διοίκηση Θράκης και το διάστημα 1954-1972 η Νομαρχία Ροδόπης. Αργότερα στεγάστηκε η Πριτανία του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και το κτίριο σήμερα είναι γνωστό και ως Παλιά Πριτανία. Ωραίες εικόνες από την Κομωτινή που ευτυχώς γίνονται κάποια έργα ανάδειξης του ιστορικού κέντρου. Είδαμε και μέσα από το φακό του χρόνος.gr εικόνες, μέσα από την Τσανάκλειο που λειτουργεί ως βιβλιοθήκη πλέον. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα καθημερινότητας που απασχολεί τους κατοίκους της Ροδόπης αλλά και του Εύρου. Ο λόγος για τις εργασίες που γίνονται στην Εγνατία Οδό, για τις ανάγκες της οποίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από Μέστη ως Κομωτινή. Να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι οι εργασίες ήταν απόλυτα αναγκαίες. Ωστόσο, η εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό Σαπών Κομωτινής από 27 Ιουλίου και τουλάχιστον μέχρι 18 Σεπτεμβρίου κρύβει μεγάλους κινδύνους ατυχημάτων, ενώ επίσης προκαλεί ταλαιπωρία στους οδηγούς αλλά και φθορές στο οδικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες βλέπουμε εικόνες από την Εγνατία Οδό, από Αλεξανδρούπολη μέχρι και τον κόμβο της Μέστης. Μετά στη Μέστη γίνεται η εκτροπή και πρέπει κάποιος να συνεχίσει από την παλιά Εθνική Οδό, να πάει δηλαδή από Σάπες και να φτάσει μετά στην Κομωτινή. Ήδη λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονία Σαπών και πριν λίγο μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μαρονία Σαπών, Ντίνο Χαριτόπουλο, που μας τα είπε, ζήτησε από την Εγνατία να ανοίξει το ένα της ρεύμα με ψήφισμά του. Η πορεία εξέλιξης των έργων της Εγνατίας Οδού στη Ροδόπη εξετάστηκε επίσης και στη διάρκεια συνάντησης εργασίας που προκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης με τη συμμετοχή του Διευθύνοντα Συμβούλου Κωνσταντίνου Κουτσούκου της Εγνατίας Οδού και στελεχών της Εγνατίας Οδού. Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Τύπου της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατίας δεσμεύτηκε για την αλλαγή της εκτροπής από το οδικό δίκτυο της Ροδόπης προς τη Μέστη. Επιπλέον, εξέφρασε τη βούληση της Εγνατίας Οδού τόσο για την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν στην παλιά Εθνική Οδό, όσο και για τη στήριξη μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Ροδόπης για τη βελτίωση της οδοποίησης. Θυμίζουμε όμως ότι ούτως ή άλλως το κλείσιμο της Εγνατίας από Μέστη προς Κομωτινή είχε ζητηθεί από την Εγνατία Οδό για το χρονικό διάστημα 27 Ιουλίου 2020 έως 16 Σεπτεμβρίου του 2020. Άρα, επί της ουσίας, η δέσμευση για αλλαγή της εκτροπής από το δικό δίκτυο της Ροδόπης προς τη Μέστη είναι στάχτη στα μάτια. Αναφορικά με την αποδιδόμενη ως δέσμευση της Εγνατίας Οδού να αποκαταστήσει τις πολλές φθορές στην παλιά Εθνική Οδό, αυτή θα κριθεί πρώτον για το εάν όντως θα συμβεί και δεύτερον για το πότε. Τέλος, αναφορικά με το έργο κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινή στην Εγνατία Οδό, το οποίο απασχόλησε τη συνάντηση εργασίας, έγινε γνωστό από την πλευρά της εταιρείας ότι πρόκειται να παραδοθεί σε χρήση μέχρι το τέλος του έτους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόμβοι της Εγνατίας έχουν αποκλειστεί λόγω της κατασκευής πλευρικών διοδίων και δυσκολεύουν τους οδηγούς. Αναμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν προκειμένου να ανοίξει ουσιαστικά η κυκλοφορία από όλους τους κόμβους. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, κάπως έτσι ερχόμαστε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα της Ροδόπης προβάλλεται κάθε Δευτέρα από τις 8 το βράδυ στη Δέλτα Τηλεόραση σε συνεργασία με την εφημερίδα Χρόνος Κομωτινής και το χρόνος.gr. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το ιστορικό κέντρο της Κομωτινής και το κτίριο της Τσανακλείου, να ανοίξουμε ξανά τον φάκελο της γέφυρας Κομψάτου 3 χρόνια από την πτώση της, να δούμε τον αποκλεισμό της Εγνατίας από Μέστη έως Κομωτινή, καθώς και να φιλοξενήσουμε τους δημάρχους Μαρονίας Σαπών, Ντίνο Χαριτόπουλο και Ιάσμου, ο Ντέρμου Μίν. Μείνετε συντονισμένοι, ο ραντεβού μας ανανεώνεται
την επόμενη Δευτέρα. Εάν θέλετε κάποιο θέμα να το θίξουμε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα της Δέλτα Τηλεόρασης ή να βρίσκετε εμένα προσωπικά στη σελίδα στο Facebook που φέρει το όνομά μου, Διονύσης Βοριάς, προκειμένου να μας θέσετε υπόψη θέματα τα οποία ενδέχεται και εμείς οι ίδιοι να μην γνωρίζουμε, προκειμένου να τα αναδείξουμε. Καλό σας απόγευμα.